Κύριε Κασμουλή, δεν έχουν περάσει ούτε 5 μέρες από την τελευταία μας συνομιλία, όπου λέγαμε και μιλούσαμε για τα σενάρια, για το καλό και το χειρότερο σενάριο και το λίγο καλύτερο σενάριο που θα μπορούσε να μας προκύψει. Τελικά μας προκύπτει, νομίζω, μέχρι στιγμής το χειρότερο σενάριο της σεζόν, το οποίο θέλει μεγάλους παίκτες της δικής μας τουριστικής αγοράς να κάνουν πίσω και, με, όπως λέει ο απλός κόσμος, να μας αφήνουν έκθετους την κρισιμότερη στιγμή. Είναι αλήθεια. Αυτή τη στιγμή κινούμαστε ολοταχώς, φοβάμαι, προς το χειρότερο σενάριο. Ήδη χτες είχαμε τα κακά μαντάτα ότι σταματάει η TUI, από ό,τι φαίνεται, και από τη Σκανδιναβία αλλά και από άλλες χώρες, νομίζω Βέλγιο και Αγγλία για Σάμο, το οποίο είναι ένα πολύ βαρύ χτύπημα. Μιλάμε τώρα για σχεδόν το 25% τουρισμού της Σάμο. Και είναι ασφαλές να περιμένουμε ότι εφόσον ξεκίνησε η TUI θα ακολουθήσουν κι άλλοι. Αν αυτό συνεχίσει, ίσως σε μια-δύο εβδομάδες να λέμε ότι απλά δεν υπάρχει τουριστική κίνηση για τη Σάμο. Ή τουλάχιστον υπάρχει τουριστική κίνηση με τσάρτερ. Θα πρέπει μετά να περιμένουμε αν έρθει κανένας Έλληνας από την Αθήνα και ό,τι άλλο. Δηλαδή, μιλάμε για ολική καταστροφή πια. Στο 25% του που υπολογίζεται είναι μόνο αυτοί που μετακινούνται με το γραφείο της TUI, αγοράζοντας όλο το πακέτο της TUI ή και τα αεροπορικά εισιτήρια. Υπολογίζω τα πάντα. Εγώ υπολογίζω την αεροπορική κίνηση. Δηλαδή, από τις αφίξεις που είχαμε στο αεροδρόμιο της Σάμο, η TUI πρέπει να έκανε σχεδόν στο 25%. Δηλαδή, μιλάμε για πολύ μεγάλο κομμάτι. Και αυτό με μια κίνηση. Αν τώρα εδώ προσθέσουμε και τους Σέρβους που σταμάτησαν, από ό,τι φαίνεται, και τους Ιταλούς και όλα αυτά, τέλος πάντων, εδώ μιλάμε ήδη ότι έχουμε χάσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι και περιμένουμε τους υπόλοιπους. Αλλά αυτά δημιουργούν ένα ντομινό και σιγά-σιγά φοβάμαι ότι θα πάμε στο 100%. Υπάρχει περίπτωση η αγορά αυτή, το κομμάτι αυτό της αγοράς, το οποίο αφήνει φέτος η TUI, να καλυφθεί από άλλο τουριστικό γραφείο? Μιλάμε για φέτος ή για το χρόνο? Για φέτος. Για φέτος, όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτή τη στιγμή, πρώτα απ' όλα, δεν ξέρουμε αν θα υπάρχει άλλο γραφείο, για να μην κοροϊδευόμαστε. Ακόμα και αν υπάρχει όμως άλλο γραφείο, η κίνηση του κάθε γραφείου θα είναι όχι αυξημένη, μειωμένη. Δηλαδή θα ξεκινήσουν όλοι, αν ξεκινήσουν, με ένα μειωμένο πρόγραμμα, πιο πολύ έτσι να δούμε τι γίνεται. Και αναλόγως θα αυξάνουν. Οπότε να καλυφθεί αυτό το κομμάτι είναι ουτοπικό, δεν το συζητάμε. Δεν υπάρχει τέτοιος, καμία. Ό,τι χάνεται, χάνεται. Οι κινήσεις που γίνονται τώρα, αυτό το ότι χάνεται φέτος, είναι δυνατόν να αντικατασταθεί του χρόνου ή θα έχουμε πρόβλημα σαν προορισμούς και του χρόνου? Φοβάμαι ότι υπάρχει κίνδυνος και για τον χρόνο. Θα εξαρτηθεί πολύ. Πρώτα απ' όλα, είπαμε το βασικότερο που λέγαμε και την προηγούμενη φορά. Θα εξαρτηθεί από το φάρμακο και από το εμβόλιο του κορονοϊού, αν θα βρεθεί κάτι στο διάμεσο. Και από εκεί και πέρα θα εξαρτηθεί και από τις οικονομικές καταστάσεις, να μην ξεχνιόμαστε. Γιατί ο τουρισμός είναι ένα ευαίσθητο προϊόν, είναι ένα προϊόν που δεν είναι πρώτης ανάγκης. Άρα, με την πρώτη ύφεση, που αυτή προϊονίζεται η ύφεση αυτή τη στιγμή, ο κάθε τουρίστας στο εξωτερικό θα μπει στον πειρασμό να κόψει τις διακοπές του. Άρα, ακόμη και αν όλα πάνε καλά, ακόμη και αν βρεθεί το εμβόλιο κτλ., πάλι υπάρχει ένας κίνδυνος να βρούμε μπροστά μας μείωση του τουρισμού λόγω ύφεσης, να μην υπάρχουν αυτά. Γενικά, δηλαδή, και το 2021 προϊονίζεται, συγγνώμη, αρκετά δύσκολο. Μιλώντας χθες με ανθρώπους της τουριστικής αγοράς, μου έλεγαν ότι αυτή τη στιγμή η ζημιά για την επόμενη χρονιά εκτιμάται γύρω στο 20-25%. Συμμερίζεστε αυτή την άποψη και είναι ένα καλό σενάριο αυτή η ζημιά, το 20-25%? Δεν τη συμμερίζομαι γιατί δεν στηρίζεται σε κάποια στοιχεία. Δεν υπάρχει στοιχεία. Αυτή τη στιγμή δεν έχει ανακοινώσει κάποιος tour operator ότι μειώνει για του χρόνου, τίποτα τέτοιο. Είναι υποθετικό όλο αυτό το σενάριο. Δεν θα ήθελα να κάνω τέτοιες εκτιμήσεις. Αν δεν έχουμε δηλαδή πραγματικά στοιχεία να κάνουμε τα συμβολέα μας, να δούμε τι θα λένε tour operator και τότε θα σου πω ακριβώς. Αυτή τη στιγμή όλα αυτά είναι υποθέσεις. Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, νομίζω. Για την φετινή χρονιά, τι μπορούμε να περιμένουμε? Δηλαδή, ποιες αγορές μας έχουν μείνει ανοιχτές, ας πούμε με τους Ολλανδούς, τι γίνεται? Είναι σημαντική αγορά για το νησί μας. Αυτή τη στιγμή φαίνεται να το παλεύουν ακόμα πολύ καλά οι Ολλανδοί. Δηλαδή, συνεχίζουν να πουλάνε. Δεν έχει ανακοινωθεί κάτι ότι ακυρώνεται κάποιος. Οπότε, οι Ολλανδοί σίγουρα είναι το νούμερο ένα, η νούμερο ένα ελπίδα μας, να πω. Και ταιριάζει λίγο και στο επίπεδο, στο στυλ της Σάμο. Μικρά ξενοδοχειάκια, τέτοια πράγματα. Και οι Γερμανοί, οι οποίοι και αυτοί δεν έχουν ακυρώσει κάτι, υπάρχουν ακόμα τα αεροπλάνα και κάτι μπορεί να γίνει. Αυτές οι δύο εθνικότητες φαίνεται αυτή τη στιγμή τώρα ξαφνικά ότι είναι οι πιο μεγάλες ελπίδες, μπορούμε να πούμε, για φέτος. Φυσικά και εδώ υπάρχει το κλασικό πρόβλημα ότι και σε αυτές τις δύο εθνικότητες δεν έχει βγει επιτέλους μια ανακοίνωση από την χ κυβέρνησή τους να μας πει πότε ξεκινάνε. Ξέρουμε μέχρι πότε απαγορεύεται να ταξιδεύσουν, αλλά κανένας δεν μας λέει πότε θα ξεκινήσουν. Άρα υπάρχει πάντα αυτή η ανασφάλεια, δυστυχώς. Και μέχρι πότε απαγορεύεται να ταξιδέψουν? Νομίζω μέχρι 15 Ιουνίου είναι αυτή.
μέχρι 15 Ιουνίου. Ναι, Άρα, θα δηλαδή, στην καλύτερη περίπτωση, από τη στιγμή που υπάρχουν κρατήσεις, δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε κρατήσεις για τη Σάμο από αυτές υπάρχουν τις αγορές. Υπάρχουν κρατήσεις, ναι, για όλες, και για 16 Ιουνίου υπάρχουν κρατήσεις και για μετά υπάρχουν κρατήσεις, δεν υπάρχει θέμα. Ναι. Το θέμα είναι αν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να πετάξουν και με ποιο τρόπο. Και φυσικά δεν μπορούν να ενημερωθούμε τελευταία στιγμή. Δηλαδή, δεν μπορεί να έρθει και η γερμανική κυβέρνηση 14 Ιουνίου να πει: ωραία, 15 Ιουνίου μια χαρά όλα. Ναι. Θα είναι μια διαδικασία. Τα ξαναδικά μας ξενοδοχεία όμως δεν ξεκινούν την 1η Ιουλίου. Αυτό δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα επίσημα. Νομίζω η τελευταία έτσι, ανεπίσημη ενημέρωση ήταν ότι θα ξεκινήσουν 8 Ιουνίου, μάλλον, τα ξενοδοχεία. Και τα εποχιακά ή τα μόνο... εποχιακά. Νομίζω ότι έλεγαν και για τα εποχιακά. Δεν έχει νομίζω κλείσει 100%, αλλά έχει διαρρεύσει ότι πάμε για 8 Ιουνίου για τα εποχιακά. Ναι. Μετά το Άγιο Πνεύμα, νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Ναι, το Αγίου Πνεύματος στον 8 Ιουνίου. Αλλά αυτό δεν λέει τίποτα πάλι, λέω, γιατί και να ανοίξουν τα ξενοδοχεία, δεν υπάρχει πελατεία, σε Σάμο ειδικά, τι συζητάμε δηλαδή. Αν δεν πετάξουν αεροπλάνα, είναι δώρο άδωρο. Mm-hmm. Και αυτή τη στιγμή, κανένας δεν μπορεί να μας πει πότε ξεκινάνε τα αεροπλάνα. Mm-hmm. Τώρα κάτι διάβαζα χτες, ότι υπάρχει μια πιθανότητα να... οι Γερμανοί να ανακοινώσουν επιτέλους, μετά από μια συνάντηση που είχαν χθες το βράδυ οι Υπουργοί Τουρισμού, να ανακοινώσουν επιτέλους οι Γερμανοί ότι κάποιες χώρες απελευθερώνονται και μπορούν να ταξιδέψουν. Αυτό θα ήταν μεγάλη ευχή έργου θα ήταν. Αυτό θα ήταν μεγάλη βοήθεια για μας. Αν βγει η γερμανική κυβέρνηση και πει ότι ξεκινάμε ταξίδια από 20 Ιουνίου, τότε έχουμε κάτι να μιλάμε πια. Μάλιστα. Οπότε η αγωνία μας θα πάρει παράταση λίγες ημέρες ακόμη ή λίγες ώρες ενδεχομένως. Πιστεύω ότι είμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο, ειδικά από τη στιγμή που σταμάτησε και το tweet της Σάμο. Οι επόμενες μια-δύο εβδομάδες, εγώ πιστεύω, θα είναι κρίσιμες. Δεν πάει και πιο μετά. Δηλαδή πρέπει κάποια στιγμή να καταλήξουμε κάπου. Πιστεύω μέχρι τέλος του μήνα ότι θα έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο. Αν πάμε σε κάποιο σενάριο, έστω και μειωμένο τουρισμού, ή αν πάμε σε πια ολική καταστροφή, να παραμείνουμε κλειστοί όλο το καλοκαίρι. Πράγμα που φυσικά απέχομαι. Το καλό σενάριο του μειωμένου τουρισμού, γιατί μείωση μιλάει? Μιλάει για τουρισμό από 15 Ιουλίου μέχρι, ας πούμε, 15 Οκτωβρίου, και στο διάστημα εκείνο η κίνηση θα είναι σε επίπεδα 25-30% της κανονικής κίνησης. Άρα μισή σεζόν, και αυτή η μισή σεζόν 25-30%. Τίποτα, πολύ λίγα πράγματα, αλλά τουλάχιστον κάτι που θα κυκλοφορεί. 25-30%, δηλαδή μιλάμε για περίπου 30-40 χιλιάδες επισκέπτες. Το κάπου πολύ. Εκεί νομίζω, 30. Κοίτα, νομίζω πέρυσι είχαμε 140.000 επισκέπτες. Η μισή σεζόν πες ότι είναι, επειδή είναι και το 70-80, στο 70-80.000 υπολόγισε το 30% κάπου εκεί. Και 25-30.000 το πολύ. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω για την συνομιλία. Σαν αναμονή λοιπόν να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Ελπίζω την επόμενη φορά να έχουμε επιτέλους και κάποιο καλό νέο να πούμε. Να μην λέμε μόνο αρνητικά. Ναι. Αρνητικά, ναι. Είναι γεγονός. Καλό μεσημέρι, να είστε καλά.